Ο διαδρατικός αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΠ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα παραδόθηκε και τέθηκε σε λειτουργία ειδική ράμπα C-Track για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην παραλία των Αυδείρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Ο ΤΑΠ δόρισε επίσης στο Δήμο Αυδείρων μηχάνημα καθαρισμού ακτών. Η πρωτοβουλία αυτή ανέρχεται σε συνολικό ύψος 100.000 ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων του ΤΑΠ στην περιοχή. Τόσο η συγκεκριμένη ράμπα C-Track, όσο και το ειδικό μηχάνημα για τον καθαρισμό των ακτών συνολικής αξίας 100.000 ευρώ εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ΤΑΠ. Νομίζω σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τα άτομα με αναπηρία, γιατί αποκτάει η περιοχή μας, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, το C-Track που είναι απαραίτητο για κάθε άτομο με αναπηρία να κάνει το μπάνιο του και να γυμναστεί και σύν της άλλης να βοηθήσει στην κοινωνικοποίηση αυτών των ατόμων με αναπηρία. Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης γίνεται αυτή η σημερινή παρουσίαση της συγκεκριμένης ράμπας που δίνει την δυνατότητα αυτονομίας των ατόμων με κινητική αναπηρία να έρχονται και να απολαμβάνουν την κολύμβησή τους στη συγκεκριμένη παραλία. Ο μηχανισμός C-Track τοποθετήθηκε στη θέση Λεύκηπος της παραλίας Αυδείρων, κοντά στη Γεννησαία, όπου εδρεύει το εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, επιτρέποντας στα άτομα με κινητικές δυσκολίες να απολαμβάνουν αυτόνομα το μπάνιο τους στη θάλασσα. Για την υποστήριξη της εγκατάστασης, κατασκευάστηκαν επίσης ένας ξύλινος διάδρομος πρόσβασης, αποδυτήρια και ντουζιέρα. Παραλαμβάνοντας τη δωρεά, ο Δήμαρχος Αυδείρων Γιώργος Τσιτηρίδης ευχαρίστησε τον ΤΑΠ που ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δήμου και υλοποίησε μια τόσο αναγκαία και κοινωνική περιβαλλοντική πρωτοβουλία. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο ΤΑΠ έκανε δωρεά στον Δήμο Αυδείρων μια ειδική ράμπα πρόσβαση αμέσως στην θάλασσα, προκειμένου να μπορούν αυτόνομα τα άτομα με κινητικές δυσκολίες να κάνουν το μπάνιο τους, όπως και όλος ο κόσμος, και να χωρούν το καλοκαίρι. Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος τοπικών κοινωνιών του ΤΑΠ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Σπύρος Νάκος, εξέφρασε τη χαρά του για την εξαιρετική συνεργασία του ΤΑΠ με το Δήμο Αυδείρων και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής που συνέβαλε στην υλοποίηση του έργου. Το ειδικό κάθισμα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην παραλία βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι είναι τόσο δημότες του Δήμου Αυδείρων, όσο και από τους όμορους δήμους που επισκέφτονται την περιοχή.